Οι αναταραχέ αυτέ και το φιάσκο με του Ομήρου έχουν σημάνει συναγερμό στι Ηνωμένε Πολιτείε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μεταβαίνει εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον, κορίνα Γεωργίου, και να συγκαλεί σύσκεψη στην αίθουσα διαχείριση κρίσεων. Πράγματι, ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζο Μπάιντεν, αναμένεται να συναντήσει σήμερα του Αμερικανού διαπραγματευτέ που εργάζονται για την απελευθέρωση των Ομήρων μετά τον εντοπισμό από τον Ισραηλινό στρατό των σωρών έξι Ομήρων στη Γάζα, μεταξύ των οποίων και ενό Αμερικανού πολίτη. Στη συνάντηση στο Λευκό η Κολένα θα συμμετάσχει και η Κάμα Λαχάρη. Με φόντο τη λαϊκή οργή που βράζει στο Ισραήλ, αξιωματούχοι τη κυβέρνηση Biden αποκαλύπτουν σε αμερικανικά μέσα πω το επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου προετοιμάζει μια ίστατη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρό, που θα παρουσιάσει στο Ισραήλ και τη Χαμά, την οποία, αν δεν αποδεχθούν, η Αμερική θα αποχωρήσει από τι συνομιλίε. Σύμφωνα με τη Washington Post, τα τηλέφωνα των Αμερικανών αξιωματούχων θα πάρουν φωτιά εντό των επόμενων 48 ώρων, ώστε να δουν αν μπορεί να επιτευχθεί ακόμη συμφωνία. Ένα ακόμη τελεσίγραφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες επομένως. Σε ευχαριστούμε πολύ Κόρινα.